Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 319, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Β και κεφάλαιο Ι Θ και εδάφιο 41. Ι Θ 41, σελίς 319, συνέχεια το μάθημά μας από το Β Σαμουήλ. Και ειδού πάντες οι άντρες Ισραήλ ήλθαν προς το βασιλέα και είπαν προς το βασιλέα: «Διατί σε έκλεψαν οι αδελφοί ημών, οι άντρες Ιούδα, και διεβίβασαν το βασιλέα και την οικογένεια αυτού δια του Ιορδάνου και πάντας τους άνδρας του Δαβίδ μεταυτού?» Και απεκρίθησαν πάντες οι άντρες Ιούδα προς τους άνδρας Ισραήλ: «Διότι ο βασιλεύς είναι συγγενής ημών, και τι θυμώνεται διότι απράγμα τούτο? Μήπως εφάγομεν τι εκ του βασιλέως ή έδωκεν εις ημάς δώρον?» Και απεκρίθησαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους άνδρας Ιούδα και είπων: «Εμείς έχομεν 10 μέρη εις τον βασιλέα, και μάλιστα έχομεν εις τον Δαβίδ πλειότερον παρασύς. Διατί λοιπόν περιφρονείτε ημάς, και δεν ελαλήσαμεν εμείς πρώτοι μεταξύ ημών περί της επιστροφής του βασιλέως ημών? Και οι λόγοι των ανδρών του Ιούδα ήσαν σκληρότεροι παρά τους λόγους των ανδρών Ισραήλ. Συνέπεσε δε να είναι εκεί άνθρωπος της διεστραμμένος, ονομαζόμενος Σεβά, υιός του Βιχρή, Βενιαμίτης, και εσάλπισε δια της σάλπιγκος και είπε: «Δεν έχομεν εμείς μέρος εις τον Δαβίδ, ουδέ έχομεν κληρονομίαν εις τον ιόν του Ιεσέ. Ισραήλ εις τα σκηνάς αυτού έκαστος. Και ανέβη πας ανήρ Ισραήλ απόπιστεν του Δαβίδ, και ακολούθησε Σεβά τον ιόν του Βιχρή. Οι δε άνδρες Ιούδα έμειναν προσκεκολλημένοι στον βασιλέα αυτών από του Ιορδάνου έως Ιερουσαλήμ. Και ήρθε ο Δαβίδη στον οίκον αυτού εις Ιερουσαλήμ, και έλαβε ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς, τας οποίας είχε αφήσει δια να φυλάτως τον οίκον, και έβαλεν αυτάς εις οίκον φυλάξεως, και έτρεφεν αυτάς, πλην δεν εισήλθε προς αυτάς, και έμειναν αποκεκλεισμένε μέχρι τις ημέρες του θανάτου αυτών, ζώσε εγχειρία. Είπε δε ο βασιλεύς προς τον Αμασά: «Σύναξον εις εμέ τους άνδρας Ιούδα εντός 3 ημερών, και εσύ να πορευθείς εντάφθα». Και πήγαινε ο Αμασά να συνάξει τον Ιούδαν, ευράδυνε όμως υπέρ των ορισμένων καιρών των οποίων είχε διορίσει σε αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβισέ: «Τώρα ο Σεβά, ο υιός του Βιχρή, θέλει κάμι εις ημάς μεγαλύτερον κακόν παρά τον Αβεσσαλόμ. Λάβε εσύ τους δούλους του Κυρίου σου και καταδίωξον ο πίσω αυτού, δια να μη έβρει εις εαυτόν πόλης οχυράς και διασωθεί επέμπροσθεν ημών». Και εξήλθωνε προς τον αυτού οι άνδρες του Ιωάβ και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι και πάντες οι δυνατοί, και εξήλθωνε από Ιερουσαλήμ για να καταδιώξω σιω πίσω του Σεβά, υιού του Βιχρή. Όταν έφτασαν πλησίον της μεγάλης πέτρας της Εγκαβαών, ο Αμασά ήλθε εν συνάντηση αυτών. Ο δε Ιωάβ είχε περιεζωσμένον το ημάτιον, το οποίο ήτο ενδεδειμένος, και επ' αυτόν περιεζωσμένη την μάχαιρα κρεμαμένη εις την οσφήν αυτού εν τη θήκη αυτής, και καθώς εξήλθεν αυτός έπεσε. Και είπε ο Ιωάβ προς τον Αμασά: «Υγιένης αδελφέ μου?» Και πίεσε ο Ιωάβ τον Αμασά με την δεξιάν αυτού χείρα από του πόγονος δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Αμασά δεν εφυλάχθη την μαχαίρα εν τη σίτο εν τη χείρη του Ιωάβ, και ο Ιωάβ επάταξε αυτόν δι' αυτής εις την πέμπτην πλευράν, και έχισε τα εντόστια αυτού κατά γης, και δεν εδευτέρωσεν εις αυτόν και απέθανε. Τότε ο Ιωάβ και ο Αβισέ, ο αδελφός αυτού, κατεδίωξαν ο πίσω του Σεβά, υιού του Βιχρή. Εις δε εκ των ανθρώπων του Ιωάβ εστάθη πλησίον του Αμασά και είπεν: «Ως της αγαπά τον Ιωάβ και ως της είναι του Δαβίδ, ας ακολουθεί τον Ιωάβ». Ο δε Αμασά έκειτο εμετακυλισμένος εν μέσω της οδού. Και ότε είδεν ούτως ο Ανήρ ότι πας ο λαός ίστατο, έσυρε τον Αμασά εκ της οδού εις των αγρών και έριψεν επ' αυτόν ημάτιον, καθώς είδεν ότι πας ο ερχόμενος προς αυτόν ίστατο. Αφού μετετοπίστη εκ της οδού, πας ο λαός επέρασεν ο πίσω του Ιωάβ, δια να καταδιώξωση τον Σεβά ιών του Βιχρή. Εκείνος δε διήλθε δια πασών των φυλών του Ισραήλ εις Αβέλ και εις Βεθ Μααχά, με τα πάντων των Βηρειητών, ήτινε συνήθισαν ομού και οικολούθησαν αυτόν και αυτοί.
Τότε ήλθαν και πολιόρκησαν αυτόν εν Αβέλ Βεθ Μααχά και ύψωσαν πρόχωμα εναντίον της πόλεως, στήσαντες αυτό πλησίον του πρωτυχίσματος και πάσο λαός μετά του Ιωάβ διόρισον των τείχων για να κρυμνήσωσιν αυτόν. Τότε γεννητή σοφή, ευόησεν εκ της πόλεως, ακούσατε, ακούσατε. Είπατε παρακαλώ προς τον Ιωάβ, πλησίασε ο νέος εντάφθα και θέλω να λύσει προσέ. Κι ότε πλησίασεν εις αυτήν, γινή είπε, εσύ είσαι ο Ιωάβ, ο δε απεκρίθη εγώ. Τότε είπε προς αυτόν, άκουσον τους λόγους του δούλη σου και απεκρίθη, ακούω. Κι είπε λέγουσα, εισυνήθιζον να λέγωση των παλαιών καιρών λέγοντες, ας υπάγωση να ζητήσωση συμβουλήν Ισαβέλ και ούτως ετελείωναν την υπόθεση. Εγώ είμαι εκ των ειρηνικών και πιστών του Ισραήλ. Συζητείς να καταστρέψεις πόλη, μάλιστα Μητρόπολη μεταξύ του Ισραήλ. Γιατί θέλεις να φανείς την κληρονομία του Κυρίου? Και αποκριθείς ο Ιωάβ είπε, μη γέννητο εις εμένα φανίσω ή να καταστρέψω. Το πράγμα δεν είναι ούτως, αλλά νύρτης εκ του όρου Εφραήμ ονομαζόμενος Σεβά, Υιός Βιχρίες, σήκωσε την χείραν αυτού, κατά του βασιλέως, κατά του Δαβίδ. Παράδωσε αυτόν μόνον και θέλω αναχωρήσει από της πόλεως. Και είπε νυγινή προς τον Ιωάβ, ιδού η κεφαλή αυτού θέλει ρυφθεί προσέ από του τείχους. Και ήλθε νυγινή προς πάνταν των λαών λαλούσα εν τη σοφία αυτής και έκοψαν την κεφαλή του Σεβά Υιού του Βιχρή και έριψαν προς τον Ιωάβ. Τότε σάλπισε δια της σάλπικος και διασκορπίστησαν από της πόλεως έκαστος εις την σκηνήν αυτού και ο Ιωάβ επέστρεψε εις Ιερουσαλήμ προς το βασιλέα. Αμήν. Ο Δαβίδ πλέον, ελευθερωμένος από το Θεό, από τα χέρια του γιού του Αβεσσαλόμ και από τα στρατεύματα του Ισραήλ, επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ. Οι 10 φελές του Ισραήλ συζητάνε έχοντες έρηδα μεταξύ τους για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να δεχθούν τον Δαβίδ βασιλιά τους πάλι. Οι περισσότεροι θέλουν. Όμως αυτός ο χρόνος όπου είναι δίγνωμοι είναι καθοριστικός, γιατί τελικά η φυλή του Ιούδα πλησίασε τον Δαβίδ, τον υπεδέχθη και τον μετέφερε στα Ιεροσόλυμα και τον έθεσε πάλι βασιλιά. Εκεί δημιουργήθηκε μια έρηδα πλέον. Οι 10 φυλές του Ισραήλ αγανάκτησαν και απάντησαν στο βασιλιά και πλησίασαν το βασιλιά και του είπαν, γιατί οι αδελφοί μας εκ των 10 φυλών του Ισραήλ σε έκλεψαν οι άνδρες Ιούδα και διεφύβασαν τον βασιλέα και την οικογένεια αυτού δια του Ιορδάνου και πάντα στους άνδρας του Δαβίδ μετά αυτού. Οι ή του Ιούδα απάντησαν, διότι ο βασιλεύς είναι συγγενής μας και τι θυμώνεται δια το πράγμα τούτο, μήπως εφάγομεν τι εκ του βασιλέως ή έδωκεν εις ημάς δώρον. Είναι τώρα μία διαμάχη όπου και οι δυο από τη μεριά τους έχουν τα επιχειρήματά τους, εκ των οποίων και τη βεβαιότητα ότι έχουν δίκιο. Δικαίως ο λαός Ισραήλ είπε, μάλιστα απεκρίθησαν οι άνδρες Ισραήλ, εμείς έχουμε 10 μέρη στον βασιλέα και μάλιστα έχουμε στον Δαβίδ πλειότερον παρά σεις. Διατί λοιπόν περιφρονείτε ημάς και δεν ελαλήσαμε εμείς πρώτοι μεταξύ ημών περί της επιστροφής του βασιλέως ημών? Ένα ζήτημα, μια διαμάχη, ένας ερεθισμός, ένας θυμός όπου και οι δυο από τη μεριά τους έχουν δίκιο, πράγμα το οποίο είναι σύνηθες. Το κρίσιμο όμως σημείο δεν είναι ποιος έχει δίκιο, το κρίσιμο σημείο είναι τι θα γίνει στη συνέχεια. Πού θα καταλήξει αυτή η διαμάχη, η οποία διαμάχη μπορεί να είναι ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, ανάμεσα σε αδελφό και αδελφή, ανάμεσα σε εργάτη και σε εργάτη.
ακόμη και ανάμεσα σε εκκλησία και σε εκκλησία ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και οι διαμάχες, αδερφοί αγαπητοί, δημιουργούνται βασικά εκ της υπερηφανίας. Μόνο εκ της υπερηφανίας μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού προέρχεται ιέρης. Και η υπερηφάνεια υφίσταται λόγω των επιχειρημάτων. Ο Ιούδας έχει επιχειρήματα. Είμαστε αδελφοί του, είναι από τη φυλή μας. Άλλωστε σπεύσαμε γρήγορα, τον φέραμε και δεν κερδίσαμε τίποτα από αυτό. Απλώς δείξαμε την αγάπη μας και την υποταγή μας στον Δαβίδ για βασιλιά. Σωστά επιχειρήματα. Απ' την άλλη μεριά ο λαός Ισραήλ. Ποιοι είσαστε εσείς που μας περιφρονείτε, αφού εμείς είμαστε περισσότεροι και μεγαλύτεροι και δυνατότεροι από εσάς. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εμείς πρώτοι ελαλήσαμε για να επιστρέψουμε και να αποδεχθούμε τον Δαβίδ βασιλιά. Βέβαια, πράγματι πρώτοι ελάλησαν, αλλά πρώτοι δεν αποφάσισαν. Και πάντοτε στα πνευματικά, αδελφοί, εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος θα προλάβει. Όχι οι ανταγωνιζόμενοι, αλλά ποιος θα προλάβει πρώτος να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει οι δούλοι Του, ο δούλος Του, οι δούλοι Του, τα παιδιά Του να είναι ετοιμασμένοι στην καρδιά κάθε στιγμή με τα αισθητήριά τους γεγυμνασμένα, ώστε αυτό το οποίο θα σκεφτούνε, θα αποφασίσουνε και θα πράξουνε να είναι το θέλημα του Θεού. Να είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Και δεν είναι εύκολο η απόφασή μας να έχει, οι αποφάσεις μας εν γέννη να έχουν αυτή τη βεβαιότητα, το ότι πράξαμε, πράττουμε ή θα πράξουμε το θέλημα του Θεού. Ένα είναι βέβαιο. Το βέβαιο δεν είναι τι είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνω, αλλά το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι το πώς πρέπει να ενεργήσω ώστε ο Θεός να είναι μαζί μου. Και οι δυο στη διαμάχη αυτή ενήργησαν με βάση την υπερηφάνεια και την έρηδα. Ενήργησαν σκληρά. Και αυτή η ενέργεια εξάπαντος φέρνει το χωρισμό. Όταν βλέπεις μέσα στην καρδιά σου ή στην καρδιά ανθρώπων σκληρότητα, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έρθει χωρισμός, να μην έρθει χώρισμα. Δεν γίνεται. Βεβαίως, βεβαιότατα, η αιτία είναι η υπερηφάνεια. Και μάλιστα η υπερηφάνεια που οδηγεί τον άνθρωπο να μην μπορεί να μετανοήσει, να ταπεινωθεί δηλαδή και να μετανοήσει. Με αποτέλεσμα σκληραίνει η καρδιά και αποχωρίζεται ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό και είναι γραμμένο σήμερα όταν ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Γιατί όταν σκληρύνεις την καρδιά σου θα αποχωριστείς από το Θεό. Όταν σκληρύνεις την καρδιά σου στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου θα αποχωριστείς από το Θεό. Δεν μπορείς να σταθείς στην παρουσία του Θεού. Όταν θα σκληρύνεις την καρδιά σου απέναντι στον αδελφό σου, στον άνθρωπο, στον εργάτη, στον δούλο, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, θα υπάρξει χωρισμός. Θα απομακρυνθείς. Εκείνος τελικά ο οποίος θα κερδίσει δεν είναι αυτός που έχει δίκιο. Γιατί κανένας μας δεν έχει δίκιο. Αλλά αυτός που θα κερδίσει είναι αυτός ο οποίος πρώτος θα ταπεινωθεί για να βρει χάρη από το Θεό και τότε θα κερδίσει. Το να τσακωθείς, να έρθει σε διάσταση με ανθρώπους του κόσμου είναι εύκολο
γιατί τους δικαιολογείς δεν ξέρουν οι καημένοι και απομακρύνεσαι. Όταν όμως έρθουν δύο αδελφοί σε αντίθεση, τότε εκεί ξεσηκώνεται το εγώ, ο εγωισμός των ανθρώπων, σκληραίνουν οι καρδιές και χωρίζονται οι καρδιές. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούν να τα βρούνε πια. Δεν μπορούν να σταθούνε. Και τελικά καταφέρουν και οι δυο να μην είναι ευάρεστοι στο Θεό. Αν ένας, και στην πραγματικότητα ο πρώτος που θα καταφέρει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που έκανε, ακόμη και για αυτά που δεν έκανε. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, αν έχει ο αδελφός σου κάτι εναντίον σου, πήγαινε εσύ σε αυτόν και φιλιώσου με αυτόν. Τι σημαίνει φιλιώσου? Ταπεινώσου. Πλησίασέ τον. Χαμογέλασέ του. Ζήτησέ του συγγνώμη. Γιατί αυτός θεωρεί ότι έκανες κάτι πολύ σοβαρό εναντίον του. Και πρέπει να τον βοηθήσεις να ελευθερωθεί η καρδιά του. Είναι δεμένος να τον βοηθήσεις να ελευθερωθεί, να λυθεί. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, βέβαιον με βάση το Λόγο του Θεού και τους πνευματικούς νόμους. Σε ερεθισμό η σκληρότητα φέρνει χωρισμό. Γι' αυτό και χωρίζουν έξω οι άνθρωποι και τα ζευγάρια και διαλύονται οι οικογένειες. Διαλύονται οι οικογένειες. Γι' αυτό και πολλές φορές διαλύονται οι οικογένειες και μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό και διαλύονται και εκκλησίες στην παρουσία του Θεού. Γιατί χωρίς να καταλάβουν από εγωισμό, από υπερηφάνεια, εμένουνε στις απόψεις και στα επιχειρήματά τους, για τα οποία είναι βέβαιοι ότι έχουν δίκιο και πολλές φορές έχουν δίκιο. Και δεν σκέφτονται ότι και οι άλλοι και ο άλλος έχει τα δικά του επιχειρήματα και με βάση τα δικά του επιχειρήματα και αυτός έχει δίκιο. Μα μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο, βέβαια, γιατί εξαρτάται από ποιο, από το πώς βλέπεις και από τη θέση που βλέπεις. Θυμάμαι όταν ο Ντίνος ήταν μικρός, 2 χρονών, είμαστε στη βεράντα του σπιτιού και του έδειξα το φεγγάρι και χάρηκε, το φεγγαράκι. Και μετά φεύγει και πηγαίνει από την άλλη μεριά της βεράντας και έρχεται ενθουσιασμένος. Μπαμπά, 2 φεγγαράκια! 2 φεγγαράκια. Έτσι είμαστε κι εμείς. Λένε ένα φεγγάρι από τη μια μεριά και ένα φεγγάρι από την άλλη. Ένα είναι το φεγγάρι. Αλλά εμείς βλέπουμε 2 πράγματα. Πώς βλέπουμε? Από τη μεριά που το βλέπεις το θέμα. Ο Ιούδας το βλέπει το θέμα από το γεγονός ότι είναι αδέλφια μας και δεν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό, αποδεχτήκαμε ότι είναι ο βασιλιάς μας. Ο λαός Ισραήλ, και έχουν δίκιο ο λαός του Ιούδα, ο λαός Ισραήλ από την άλλη μεριά λέει, εμείς πρώτοι το είπαμε. Γιατί μας περιφρονήσατε? Δεν είμαστε οι περισσότεροι και οι δυνατότεροι? Και στη συνέχεια και οι δυο ανταγωνίστηκαν ποιος θα μιλήσει σκληρότερα. Εδώ τώρα, αδελφοί, θα έρθει, θα εκμεταλλευτεί ο διάβολος αυτή τη σκληρότητα, ο οποίος είναι πανούργος, παμπώνυρος και ξέρει να εκμεταλλεύεται όχι μόνο τα λάθη, ιδιαιτέρως την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Γιατί είναι ο πατήρ των υπερηφάνων. Και βρήκε έναν διεστραμμένο άνθρωπο ανάμεσα σε αυτούς, το Σεβά των ιών του Βιχρή, το οποίο είναι Βενιαμίτης,
Και ενώ δεν είχε προσχεδιάσει ο Σεβά τίποτα, δεν είχε σκεφτεί να αποχωρήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Απλώς η καρδιά του ήταν διεστραμμένη. Ήταν άνθρωπος πονηρός και αχρίος. Κατάλληλο σκεύος εκλογής για το διάβολο, του φύτεψε, του έριξε το βέλος, αποχωριστείτε. Το οποίο ήταν βέβαια δεδομένο. Λόγω της σκληρότητας που έδειξαν οι μεν και οι δε. Ο Ιούδας μάλιστα λέει μεγαλύτερα σκληρότητα από τον Ισραήλ. Σαλπίζει και καθώς σε σάλπισε φώναξε «Δεν έχομεν ημείς μέρος», οι δέκα φυλές δηλαδή του Ισραήλ, «εις τον Δαβίδ, ούτε έχομεν κληρονομίαν εις τον Υιόν του Ιεσέ. Ισραήλ εις τα σκηνά σου, εις τα σκηνά αυτού έκαστος. Και ανέβει πάσαν ήρ Ισραήλ, απόπισθεν του Δαβίδ και ακολούθησε Σεβά τον Υιόν του Βιχρή». Πόσο εύκολα ο διάβολος εκμεταλλεύεται αυτό το οποίο δημιούργησαν οι άνθρωποι με τη σκληρότητά τους. Πόσο πιο εύκολο θα ήτανε με ταπείνωση και οι μεν και οι δε να πούνε «έχεις δίκιο, έκανα λάθος σε αυτό το σημείο. Δεν σκέφτηκα ότι είναι αδελφοί σου και έκανα λάθος, καθυστέρησα», να πει ο λαός Ισραήλ. Και αμέσως να πει και ο Ιούδας «έκανα λάθος». Δεν σκέφτηκα ότι είσαι μεγαλύτερος, δεν είχα πρόθεση να σε περιφρονήσω. Γιατί σκέφτηκες ότι ήθελα να σε περιφρονήσω? Πόσο εύκολα γίνονται τα πράγματα όταν ο άνθρωπος μπορεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ταπεινώνεται. Μεγάλη ευλογία θα γινότανε. Αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι, τώρα έρχεται κακό. Σηκώθηκαν όλες οι δέκα φυλές του Ισραήλ και έφυγαν με αρχηγό τον διεστραμμένο Σεβά, ο οποίος ειδηγούμενος τώρα πια από τον διάβολο και την καρδιά του και την πονηριά του αρχίζει και γυρίζει γύρω γύρω στις δέκα φυλές του Ισραήλ να ξεσηκώσει όλους, και θα το καταφέρει γιατί εμένουνε στα επιχειρήματά τους. Εμένουν στη γνώμη τους και στις προτάσεις τους. Αυτό δεν ισχύει, αδελφοί, μόνο τότε, αλλά ισχύει στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί είμαστε άνθρωποι και σαν άνθρωποι έχουμε αδυναμίες, έχουμε προτιμήσεις, έχουμε απόψεις, έχουμε γνώμη. Και όταν επιμένουμε στις απόψεις μας και στη γνώμη μας, εκείνη τη στιγμή πρέπει να πούμε «είμαι υπερήφανος». Αν δεν το πούμε και πούμε «είναι ο άλλος υπερήφανος», το χάσαμε το παιχνίδι. Χωρισμός αδιόρθωτος. Και πράγματι, ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς, ο Ιούδας έμεινε μαζί του, από Ιορδάνου λέει γραφή ως Ιερουσαλήμ, και τώρα έχει να αντιμετωπίσει το πρώτο σοβαρό πρόβλημα ο Δαβίδ από τη στιγμή που έγινε βασιλιάς, το χωρισμό, τη διχοστασία, και θα ακολουθήσει τη συμβουλή του Αχιτόφελ, αν και δεν το σκέφτηκε φαντάζομαι, ότι πρέπει έγκαιρα, μην αφήσω να κρυώσει το πράγμα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο το κακό μεγαλώνει, φουντώνει. Δηλαδή μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, η καρδιά φουντώνει, 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 και στο τέλος δεν διορθώνεται. Αυτό είχε πει ο Αχιτόφελ στον Αβεσσαλόμ. Τώρα που έφυγε και είναι κουρασμένος και δεν μπορεί να τρέξει, τώρα δώσου μου λίγες χιλιάδες ανθρώπους και θα τον φέρω νεκρό. Και θυμάστε ότι η άλλη συμβουλή έγινε αποδεκτή από τον Αβεσσαλόμ, γιατί υπήρχε η προσευχή, που αυτή την προσευχή μην την ξεχνάμε, που είχε κάνει ο Δαβίδ: «Διασκέδασε Κύριε τις βουλές του Αχιτόφελ». Αχιτόφελ είναι παμπώνυρος, και εμείς δεν έχουμε απέναντί μας ένα Αχιτόφελ, έχουμε το διάβολο.
ο οποίος γυρνάει γύρω-γύρω, σαν λέον οριόμενος, να βρει κάποιον να τον καταπιεί. Και έρχεται ο Θεός με προφητείες, με ενύπνια, με περιστάσεις και μας δείχνει τώρα ότι ο διάβολος έχει ισχυροποιηθεί πολύ. Και αν τον αφήσεις θα γίνει ακόμη πιο ισχυρός στις καρδιές τις χαλασμένες των ανθρώπων. Και ο Δαβίδ φώναξε τον Αμασά, ο οποίος θυμάστε ότι ήταν ο στρατηγός του Αβεσσαλόμ, ο οποίος πολέμησε εναντίον του Δαβίδ. Ο Δαβίδ τον συγχώρεσε, τον ετοίμησε, ανιψιός του ήταν, ξάδελφος του Αβεσσαλόμ ήταν. Δεν σκέφτηκε ότι το λάθος του είναι άξιον θανάτου. Και πώς να το σκεφτεί αυτού, πρώτο το μεγαλύτερο λάθος είχε κάνει ο γιος του. Και του είπε ότι θα σε κάνω αρχιστράτηγο, αντί στη θέση του Ιωάβ, με τον οποίο πια η καρδιά του δεν ήταν ελεύθερη, γιατί είχε σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ, κατά παράβαση της εντολής του. Και φωνάζει τον Αμασά και του λέει συγκέντρωσε εντός 3 ημερών τα στρατεύματα, γιατί το κακό που θα κάνει ο Σεβά, εάν δεν βιαστούμε, θα είναι μεγαλύτερο από το κακό που έκανε ο Αβεσσαλόμ. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Εδώ και τώρα, εάν έχει εντολή Θεού. Αλλά για να έχει εντολή Θεού πρέπει να εξητάει. Ο Δαβίδ ποτέ δεν έκανε κάτι χωρίς να εξετάει. Ήτανε πάντοτε ήθελε να ξέρει τι θέλει ο Θεός για αυτόν. Από την αρχή, μικρό παιδί που ανέλαβε βασιλιάς. Κύριε, να πάω εναντίον των Φιλιστέων. Τους βλέπω και έρχονται. Το βλέπω το κακό και έρχεται. Τι πρέπει να κάνω? Να πάω να πολεμήσω τους Φιλιστέους ή όχι? Δεν ξέρει τι να κάνει. Βλέπει όμως το κακό να έρχεται. Πρέπει να του πει ο Θεός τι θα κάνει. Και του λέει ο Θεός, πήγαινε, εγώ θα είμαι μαζί σου, πήγε και τους κατατρόπωσε. Την άλλη χρονιά οι Φιλιστέοι ξανάρχονται. Δεν είπε τώρα ξέρω, τους νίξατε μια φορά, τους νικήσω και την άλλη. Κάθε περίσταση, περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε περίπτωση θέλει τη συγκεκριμένη οδηγία, κατεύθυνση από το Θεό, φανέρωση Πνεύματος Αγίου. Ο χριστιανός δεν περπατάει κουτουρού. Εξητεί, γιατί ο Θεός, γιατί ξέρει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας. Εξητεί τη φανέρωση, τι θέλεις να κάνω. Και ρωτάει δεύτερη φορά τον Κύριο, να πάω? Και λέει ο Κύριος, όχι τώρα μην πας. Τώρα άμα πας χάθηκες. Αλλά πήγαινε κρύψου και όταν θα σου πω εγώ τότε θα πας. Και μάλιστα όταν θα ακούσεις κάποιο θόρυβο τότε θα πας. Και πήγε, περίμενε, κρύφτηκε και όταν ήρθε το μήνυμα από το Θεό επετέθηκε και ξανά θριάμβευσε. Ο Δαβίδ εξητάει και πρέπει να μάθουμε να εξητάμε, αδελφοί. Μην περπατάμε κουτουρού με τη φαντασία μας. Θα βρίσκουμε μπελάδες μπροστά μας. Ούτε να προσευχόμαστε και να λέμε Κύριε ανάλαβε και να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος ότι ποιος διατάζει. Εσύ με διατάζεις τι να κάνω εγώ ή εγώ θα σε διατάξω τι να κάνεις εσύ. Εγώ δεν θέλω να διατάζω και μάλιστα τον Κύριο. Κανέναν δεν θέλω. Εγώ θέλω να μας διατάζει όλους ο Χριστός. Με οδηγία καθαρή, όπως πάντα. Με εξήτηση, τώρα εντός 3 ημερών πρέπει να πάμε. Γιατί θα γίνει μεγάλο κακό αν εντός 3 ημερών δεν ενεργήσουμε κατά αυτό τον τρόπο. Γιατί αλλιώς είσαι αμέριμνος. Ο είσαι αμεριμνούντας, λέει ο Λόγος του Θεού. Είσαι... Κοιμάσαι, δεν είναι να γρυπνείς. Σα πρόσεκτος, δεν προσέχεις. Δεν εξητείς το θέλημα του Θεού. Δεν ζητάς από το Θεό να σου φανερώσει, να σου οδηγήσει, να σε διδάξει τι πρέπει να κάνεις. Αλλά βάζουμε το κεφάλι μας κάτω, το ξερόμαστε το κεφάλι κάτω
Προχωράμε και τα κάνουμε μουσκεμα. Και μετά, βοήθεια Θεέ μου. Άσε, πολλές φορές τα βάζουμε και με το Θεό. Εσύ φταίς που δεν με ειδοποίησες. Όχι. Θεός ήταν έτοιμος και σε περίμενε στο ταμείο σου για να σε ειδοποιήσει. Αμασά σε 3 μέρες πρέπει να ξεκινήσουμε. Την 3η μέρα ο Αμασά ευράδυνε. Τώρα δεν καθυστερήσει ο Δαβίδ. Θα βρει εναλλακτική λύση. Και πάλι δεν προσκαλεί τον Ιωάβ και προσκαλεί τον αδελφό του, τον Αβισέ. Άργησε ο Αμασά, Αβισέ εσύ θα πάρεις τα στρατεύματα και θα επιτεθείς εναντίον του Σεβά, μην τον αφήσουμε να οχυρωθεί, να ετοιμαστεί για πόλεμο. Μην αφήσουμε το κακό να γίνει πολύ πιο μεγάλο. Και πράγματι ο Αβισέ, ο οποίος βέβαια πήρε μαζί του και τον Ιωάβ τον αδελφό του, πήραν τα στρατεύματα που Αμασά, επειδή βράδυνε, ο Θεός να μας φυλάει από βραδύτητα και οκνηρία. Δεν δίνουμε δηλαδή σημασία, δεν έδωσε ο Αμασά σημασία σε αυτό που είπε ο Δαβίδ. Ενώ ο Θεός θέλει άμεση ανταπόκριση στο Λόγο του Θεού. Άμεση ανταπόκριση. Ξεκίνησαν να πάνε να βρούνε το Σεβά και μετά από αρκετό χρόνο ο Αμασά τους πλησίασε. Αλλά πια τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Τώρα πια ο Αμασά δεν είναι αρχιστράτηγος. Δεν έχει πει ο Δαβίδ ότι εσένα έβαλα αρχιστράτηγο, εσένα έκανα υπεύθυνο σε αυτό το έργο. Τώρα άλλος είναι ο Αβισέ. Τώρα έχει χάσει την εξουσία του. Έχει χάσει τη δύναμή του. Έχει χάσει την εύνοια του Θεού. Και έχει χάσει και την προστασία του Θεού. Έχει χάσει την προστασία του Θεού. Ο Ιωάβ, ο πλημισμένος με μαχαίρι, όταν είδε τον Αμασά εξήλθε, έπεσε, σκόνταψε, τον πλησίασε ο Αμασά και του λέει «Γιέννης, είσαι καλά αδερφέ μου». Αυτό όμως το ενδιαφέρον τώρα είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Και είναι φοβερό, αδερφοί, ο άνθρωπος να χάσει την εξουσία που του δίνει ο Θεός. Φοβερό. Να σε κάνει και να μην πας να γίνεις. Να σε κάνει πατέρα και να μην είσαι πατέρας. Να σε κάνει σύζυγο και να μην είσαι σύζυγος. Να σε κάνει μητέρα και να μην είσαι μητέρα. Και πώς μπορεί να γίνει ο πατέρας να μην είναι πατέρας, η μητέρα να μην είναι μητέρα και ο σύζυγος να μην είναι σύζυγος. Εάν δεν κάνει έγκαιρα αυτό που θέλει ο Θεός. Έγκαιρα όμως. Το καιρό, υπάρχει καιρός παντή πράγματι. Δεν μπορείς όταν είναι καιρός να θερίζεις εσύ να σπέρνεις. Και όταν είναι καιρός να σπέρνεις εσύ να πας να θερίσεις. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος που δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι δεν το ξέρουμε, αλλά ο Θεός το ξέρει. Γι' αυτό στο Θεό θα πάμε να μας φανερώσει. Να μην τα πολυλογώ. Πια ο Ιωάβ, όντας μαζί με τον αρχιστράτηγο των δυνάμεων εκείνη τη στιγμή τον Αβισέ τον αδελφό του, ενώ έκανε πως πήγε να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, στο τέλος τον φώνευσε. Αυτός ο Ιωάβ βέβαια έχει κάνει πάρα πολλά, τα οποία καταγράφονται στον ουρανό και για τα οποία ούτε για ένα δεν έχει μετανοήσει. Και επειδή δεν μετανοεί και δεν βλέπει το Θεό να επεμβαίνει, νομίζει ότι ο Θεός ξέχασε. Δεν βλέπει, δεν ακούει. Το πτώμα του Αμασά έμεινε εκεί που τον φώνευσε ο Ιωάβ. Βάζει και ένα στρατιώτη εκεί στο πτώμα και όποιος πέρναγε του λέγε «Όποιος είναι με τον Δαβίδ και με τον Ιωάβ,
Όποιος είναι, αγαπάει τον Δαβίδ, να ακολουθήσει τον Ιωάβ. Οι άνθρωποι όμως που ξέρανε, περνάγανε, σταματάγανε και κοιτάγανε. Και αυτός ο στρατιώτης, αυτός ο άνθρωπος, έπραξε αγαθά και καλά. Είδε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την πορεία. Και πήγε, το έβγαλε από τη μέση. Δεν μπορούσε να τους πει, μην κοιτάτε, προχωράτε. Αλλά είδε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που εμποδίζει την πορεία προς τον θρίαμβο, προς την νίκη. Και το έβγαλε από τη μέση. Παραδείγματα. Βλέπεις ότι η τηλεόραση, παραδείγματος χάρη, δημιουργεί πρόβλημα στη γυναίκα σου ή στα παιδιά σου. Δεν μπορείς να τους πεις, μη βλέπεις, θα αποτύχεις. Βγάλ' το από τη μέση για να συνεχιστεί η πορεία. Και η τηλεόραση είναι ένα απλό μικρό παράδειγμα. Πολλά είναι αυτά τα οποία μπορούν να συμβούνε μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, τα οποία βλέπεις ότι δημιουργούν καθυστέρηση. Δημιουργούν πρόβλημα. Δημιουργούν συζητήσεις μάταιες. Δημιουργούν εμπόδια. Εάν έχεις την εξουσία, βγάλ' το από τη μέση. Γιατί αλλιώς δεν θα ελευθερωθείς. Δεν θα ελευθερωθείς. Βλέπεις, υπάρχει ένας άδελφος ο οποίος ολοκρίνει, κατακρίνει, γκρινιάζει, κατηγορεί, δεν κάνει άλλη δουλειά. Μην τον αφήνεις μπροστά στο δρόμο σου. Βγάλ' τον από τη μέση. Βγάλ' τον, φύγε. Θα μολύνει αυτός που έχει χαλασμένη καρδιά πολλούς. Αυτός που έχει ρίζα καρδίας, ρίζα κακίας στην καρδιά του, θα μολύνει πολλούς. Βγάλ' το από τη μέση. Βγάλ' από τη μέση αυτό που έχει στην καρδιά σου και σε μολύνει. Βγάλ' το. Βγάλ' το από τη μέση αυτό που σε μολύνει απ' έξω. Ό,τι είναι αυτό που σε μολύνει, βγάλ' το από τη μέση. Πέταξέ το. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να περπατήσεις. Είτε εσύ, είτε αυτούς που ο Θεός σου έχει βάλει κάτω από την εξουσία σου. Τα παιδιά σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα εγγόνια σου, τους αδελφούς σου. Γιατί όλοι είμαστε φύλακες του αδελφού μας. Δεν αφήνουμε ρίζα κακία σε καρδιά κάποιου να μολύνει πολλούς. Το καταδικάζουμε, το βγάζουμε από τη μέση. Το φανερώνουμε, το βγάζουμε από τη μέση. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε άριστα, έβγαλε από τη μέση αυτό που εμπόδιζε την πορεία, την αγία για το θρίαμβο. Δεν, και οι στρατιώτες πια ο στρατός πέρναγε, δεν έβλεπε τίποτα, προχώραγε. Και ο Σεβά πήγε σε μια πόλη, την Αβέλ. Μπήκε μέσα, τον δέχτηκαν. Η Αβέλ ήταν μια πόλη η οποία είχε φήμη σοφών ανθρώπων και ο Ιωάβ πια με εντολή από το Δαβίδ και ο Αβισέ ιδιαίτερα με εντολή από το Δαβίδ έφτασε έξω από την πόλη Αβέλ πριν προλάβει το οτιδήποτε. Μία πόλη πρόλαβε να μολύνει ο Σεβά. Εάν είχαν περάσει αντί τρεις μέρες, 33 μέρες θα είχε μολύνει 100 πόλεις. Σε ποια θα πήγαινε ο Ιωάβ? Στις τρεις μέρες μία πόλη. Έφτιαξε περιτυχίσματα στο τείχος μπροστά και άρχισαν σιγά σιγά από κάτω. Έφτιαξε ο Ιωάβ προστασία από τα βέλη της πόλης και άρχισαν σιγά σιγά από κάτω να γκρεμίζουν τον τείχο για να την καταλάβουν. Τώρα πια ο Θεός πραγματικά διασκέδασε τις βουλές του Αχιτόφελ, του Σεβά τώρα. Πλέον είναι θέμα χρόνου να θριαμβεύσει ο Αβισέ και ο Ιωάβ εναντίον του Σεβά στην πόλη Αβέλ. Και αυτό το βλέπουν και αυτοί, αλλά το βλέπουν και άλλοι μέσα από την πόλη.
μια σοφή γυναίκα βγαίνει, φωνάζει τον Ιωάβ και του λέει, γιατί αποφάσισες να γκρεμίσεις μια μεγάλη πόλη και να καταστρέψεις την κληρονομιά του Κυρίου? Και ο Ιωάβ λέει, μη γέννητο σε μένα να απολύσω, να αφανίσω ή να καταστρέψω. Αλλά μέσα σε αυτή την πόλη έχει κρυφτεί ο Σεβά, ο οποίος επαναστάτησε εναντίον του βασιλέως. Και με τη σοφία του Θεού η γυναίκα αυτή πήγε, έπεισε τους συμπατριώτες της, του έκοψαν το κεφάλι, το πέταξαν στον Ιωάβ και ο Ιωάβ σάλπισε και έφυγαν. Και έτσι ο Σεβά δεν πρόλαβε να κάνει καθόλου κακό και σε κανέναν μάλιστα. Γιατί δεν καθυστέρησε σε αυτό που ο Θεός ήθελε, σε αυτό που ο Θεός θέλει. Ο Δαβίδ από μακριά ήταν τώρα θριαμβευτής και νικητής. Γιατί ο θρίαμβος του δεν προήλθε από τη μάχη, ούτε από τον πόλεμο που αυτός έκανε. Και ο θρίαμβος του ανθρώπου δεν προέρχεται από τη μάχη, αλλά ο θρίαμβος του ανθρώπου προέρχεται όταν τις μάχες μας τις κάνει ο Χριστός. Όταν αναλαμβάνει τις επιχειρήσεις μας, ό,τι και αν επιχειρούμε, δεν εννοώ οικονομικά, ό,τι και αν επιχειρούμε, όταν τα αναλαμβάνει ο Χριστός. Και ο Χριστός αναλαμβάνει με τα βεβαιότητος ό,τι αν πράττουμε και ό,τι αν επιχειρούμε, όταν περπατάμε πρώτον ταπεινά ενώπιον Θεού και ανθρώπων, απαραίτητη προϋπόθεση. Ταπεινά ενώπιον Θεού και ανθρώπων, και δεύτερον εξητούντες τη φωνή του Κυρίου, λόγω Θεού και οδηγία Πνεύματος Αγίου, η οποία δεν θα έρθει σε χρόνο μακρόν, θα έρθει όποτε ο Θεός θέλει. Μπορεί άμεσα, μπορεί σε μια μέρα, μπορεί σε δύο μέρες, αλλά όποτε και θα έρθει θα είναι ο καλύτερος τρόπος. Όποτε και να έλθει θα είναι ο καλύτερος τρόπος. Ο χριστιανός λοιπόν δεν νοείται χριστιανός εάν δεν έχει μελέτη στο Λόγο του Θεού. Και μάλιστα κάποιος μου είπε, εγώ μέχρι τώρα διάβαζα για να κηρύττω, αλλά τώρα κατάλαβα ότι πρέπει να διαβάζω για να μου μιλάει ο Θεός. Φοβερό είναι. Εμείς δεν διαβάζουμε για να μάθουμε, για να κηρύττουμε, για οτιδήποτε. Μελετάμε για να μας μιλήσει ο Θεός. Μελετάμε για να μας ελέγξει, να μας προτρέψει, να μας οδηγήσει. Και μέσα από αυτό, όταν θα μας μιλήσει ο Θεός, τότε όλα θα γίνουν. Γι' αυτό και επιμένω πάλι, ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, που τον αγαπάει τόσο πολύ, τον νεαρό Τιμόθεο, του λέει, ταύτα μελέτα και στάφτα μένε. Μελέτα για να μένεις. Μελέτα για να ξέρεις τι να κάνεις. Και τότε θα είναι φανερή η προκοπή σε όλους τους ανθρώπους. Δεν νοείται λοιπόν χριστιανός που δεν έχει ταμείο να πάει να τακτοποιήσει πρώτα τις προσωπικές του εκκρεμότητες με το Θεό. Να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να συγχωρήσει για να συγχωρεθεί, και ύστερα να φέρει ενώπιον του όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν, ό,τι και να είναι αυτά, για να πάρει οδηγία, για να τα βάλει στα πόδια του Χριστού, να τα παραδώσει απορρίψαντες παν βάρος. Πού θα τα απορρίψω? Στο ταμείο μου. Και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Απορρίψω αυτά που με βαραίνουνε και αυτά που με γκρεμίζουνε. Και
Και τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού, που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη λογική πάντανου, να διαφυλάξει την καρδιά μας από λάθη, τους διαλογισμούς μας από λάθη, γιατί η καρδιά μας και οι διαλογισμοί μας είναι λανθασμένοι και μας οδηγούν σε μεγάλα κακά. Να διαφυλάξει την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού ο Θεός, ώστε να μπορεί πια ο Θεός της ειρήνης να μας αγιάσει ολοκλήρως και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, για να μπορέσει τότε να μας φανερώσει μέσα στη ζωή μας το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να αποφασίσουμε, πρόσεχε εις αυτόν και εις τη διδασκαλία, να αποφασίσουμε ότι έτσι πρέπει να περπατάμε, και τότε ο Θεός θα συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια μας, όπως σύντριψε το σατανά με τον Αβεσσαλόμ, το σατανά με τον Σεβά και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αντιμετώπισε ο Δαβίδ και οι άνθρωποι του Θεού. Κάθε άνθρωπος του Θεού. Δεν νοείται χριστιανός που δεν έχει προσωπικό πλησίασμα στο Θεό. Πλησιάσατε προς τον Θεό και θα πλησιάσει τότε ο Θεός εσάς. Αλλιώς περπατάμε κουτουρού, χριστιανικά κουτουρού. Ό,τι μας έρθει στην κεφάλα μας, ό,τι γεννήσει η καρδιά μας, που σημαίνει σπέρνουμε στη σάρκα και θερίζουμε φθορά. Ενώ μες στο ταμείο μας θα σπείρουμε στο πνεύμα και θα θερίσουμε ζωή αιώνιον. Αμήν. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο 183 από τα μεγάλα υμνολόγια με τη χάρη του Χριστού. Ύμνος 183. Αν δεν ήταν ο Χριστός, όταν πλανιόμουνα. Αν δεν ήταν ο Χριστός, πού θα βρισκόμουνα. Αν δεν ήταν ο Χριστός, δίχως το αρχή, σαν καλάμι στο βοριά θα είχα τσακιστεί. Ό,τι κι αν έχω σ' αυτόν το χρέος, τόσο αν έχω κι αυτόν θα μιλώ. Στο Κύριό μου να μοιάσω λαχταρώ, και στα ουράνια να μην ντροπιαστώ. Αν δεν έψαχνε ο Χριστός με πόνο να με βρει, στα σοκάκια της ζωής που είχα παγιδευτεί. Αν δεν έψαχνε